αγαπητοί συγγενείς, σύντροφοι και φίλοι του Τάκη Ξημένου. Η Κεντρική Επιτροπή του ΚΚΕ αποχαιρετά σήμερα εδώ από το Μεσσηνικόλα ένα άξιο τέκνο του κόμματός μας που έφυγε από κοντά μας πλήρης ημερών. Με αίσθημα τιμής και περηφάνειας στεκόμαστε απέναντί του, καθώς ο σύντροφος Τάκης Ξημένος τα 75 από τα 91 χρόνια της ζωής του αγωνίστηκε μέσα από τις γραμμές του ΚΚΕ για μια κοινωνία δίχως πολέμους, στόχια και εκμετάλλευση, για μια κοινωνία σοσιαλιστική-κομμουνιστική. Ο σύντροφος Τάκης Ξημένος γεννήθηκε στα 1929 στην Καρδίτσα. Ήταν το μεγαλύτερο παιδί μιας οικογένειας αγωνιστών, μελών του ΚΚΕ, που δόθηκε ολοκληρωτικά στον αγώνα για τα ιδανικά και τους σκοπούς. Αντίθασο και ανήσυχο παιδί στη διάρκεια της κατοχής. Οργανώθηκε στην ΕΠΟΛ την Πρωτομαγιά του 1943 και διετέλεσε για ένα διάστημα καθοδηγητής της ΕΠΟΛ της συνοικίας, παίρνοντας παράλληλα μέρος σε διάφορες δύσκολες αποστολές όταν η πόλη της Καρδίτσας βρίσκονταν κάτω από την ναζιστική γερμανική κατοχή. Το Σεπτέμβριο του 1944 κατατάχθηκε στον εφεδρικό Ελλάς της Καρδίτσας. Το Γενάριο του 1945 γίνεται μέλος του τιμημένου ΚΚΕ. Μετά τη βάρκιζα και τις τρομοκρατικές διώξεις των αγωνιστών που ακολούθησαν από το αστικό κράτος και τις παρακρατικές εγκληματικές φασιστικές συμμορίες των Σούρλα, Ουρλάκη, Μούκα, Μανιμάνι και άλλες που εξοπλίστηκαν και καθοδηγούνταν από τους Άγγλους, ο σύντροφος Τάκης συνελήφθη μαζί με άλλους συναγωνιστές του και υπέστη βασανιστήρια από την αστυνομία της Καρδίτσας. Έτσι λοιπόν κατατάσσεται αναγκαστικά το Σεπτέμβριο του 1946 στο Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Πήρε μέρος και τραυματίστηκε στη βάση της Καρδίτσας. Υπηρέτησε ως σύνδεσμος αρχικά στο Αρχηγείο Αγράφων, τηλεγραφητή στη συνέχεια, την πρώτη μεραρχία του Δημοκρατικού Στρατού, όργωσε κυριολεκτικά από άκρη σε άκρη ολόκληρη την περιοχή που ανατολικά ορίζεται από το Σμόκοβο και καταλήγει δυτικά στους Απεράντους. Με την υποχώρηση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας τα 1949, παρέμεινε στην ομάδα που είχε ως βασική αποστολή της να κρατήσει τη φυσιογνωμία του αντάρτικου στην περιοχή των Αγράφων με σκοπό τη συγκέντρωση των ξεκομμένων ανταρτών. Η ομάδα αυτή εκπλήρωσε στο ακέραιο την αποστολή της και την άνοιξη του 1950, τελευταία των τελευταίων, και μετά από μια επική πορεία στα Άγραφα, από τα Άγραφα έως τα σύνορα με την Αλβανία, πέρασε στις λαϊκές δημοκρατίες. Ακολούθησε ο δρόμος της αναγκαστικής πολιτικής προσφυγιάς και ο σύντροφος Τάκης εγκαταστάθηκε στην Βουδαπέστη της Ουγγαρίας. Εκεί παντρεύτηκε τη συντρόφισσα Ευγενία Παπαγεωργίου, αντάρτησα και αυτή του Δημοκρατικού Στρατού και απέκτησαν δυο παιδιά. Το 1953 πήρε το πτυχίο του δασκάλου και φίτησε στο ελληνικό τμήμα της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Βουδαπέστης, όπου και πήρε το πτυχίο του καθηγητής της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας για τις μέσες σχολές. Εργάστηκε ως ανεδίκευτος εργάτης στο χωριό Νίκος Βελογιάννης και αργότερα ως δάσκαλος στα Ελληνόπουλα. Ο σύντροφος Τάκης υπερασπίστηκε τη σοσιαλιστική οικοδόμηση στην Ουγγαρία, παλεύοντας ένοπλα στο πλευρό της σοσιαλιστικής εξουσίας ενάντια στην αντεπανάσταση που εκδηλώθηκε εκεί το 1956. Από το 1963 μέχρι και τη συνταξιοδότησή του εργάστηκε στο μηχανισμό της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ σε διάφορες θέσεις. Το 1986 επαναπατρίστηκε και εργάστηκε για ένα διάστημα στο αρχείο της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ και μετά ως μέλος του Τμήματος Ιστορίας της Κεντρικής Επιτροπής. Ασχολήθηκε δραστήρια με το μαρτυρολόγιο «Έπεσαν για τη ζωή», την έκδοση δηλαδή της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ. Έχει αφήσει επίσης σημαντικό ντοκουμέντο το βιβλίο του «Αντάρτες Άγραφα» που εκδόθηκε από τη σύγχρονη εποχή, ένα μοναδικό κείμενο για τη δράση του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας στα Άγραφα. Την περίοδο των αντεπαναστατικών ανατροπών και της κρίσης στο ΚΚΕ, την περίοδο 1989-91, υπερασπίζεται αποφασιστικά το χαρακτήρα του κόμματος και με την ανταλλάδευτη στάση του στις αρχές του μαρξισμού-λενινισμού αντιμετωπίζει τις επιθέσεις του οπορτουνισμού και του ταξικού αντιπάλου. Ο σύντροφος Τάκης ήταν ένας ξεχωριστός κομμουνιστής
ανάμεσα στους χιλιάδες ξεχωριστούς αγωνιστές και κομμουνιστές που ατσαλάθηκαν στο καμίνι του πολέμου και της ταξικής πάλης στη θελώδη δεκαετία του 1940-50 στην Ελλάδα και τον μετέπειτα πέτρινο χρόνο. Από τους τελευταίους της θρηλυκής αυτής γενιάς, των συγκλονιστικών αυτών γεγονότων, ο σύντροφος Τάκης μας αφήνει πλήρης ημερών. Με το μυαλό του καθαρό μέχρι το τέλος, με τις αναμνήσεις ζωντανές, σαν άνιονι όταν τα καλοκαίρια επισκέπτονταν την ιδιαίτερη πατρίδα του και διηγούναν αντάρτικες ιστορίες. Η παρακαταθήκη που μας αφήνει είναι μεγάλη. Αντλούμε διδάγματα από όλη την αγωνιστική πορεία σου, σύντροφε Τάκη, και να είσαι σίγουρος πως τα χνάρια σου βαδίζουν και θα βαδίσουν στο μέλλον πολύ το ίδιο αποφασισμένοι με σένα. Κομμουνιστές και κομμουνίστριες που μάχονται κόντρα στο ρεύμα της μυρολατρίας και της υποταγής για τη σοσιαλιστική κομμουνιστική αλλαγή στη χώρα μας και διεθνώς. Για να απαλλαγεί ο λαός μας από τα δεινά της ταξικής εκμετάλλευσης, της ανεργίας και της φτώχειας, των υπηρεαλιστικών πολέμων που δημιουργεί το καπιταλιστικό σύστημα και οι κάθε λογικές αστικές κυβερνήσεις, κόμματα, θεσμοί και μηχανισμοί που το υπηρετούν, προκειμένου να αυξάνεται έτσι ο πλούτος μιας φούφτας εκμεταλλευτών που ξεζομίζουν τα εκατομμύρια των εκμεταλλευόμενων. Το κόμμα μας, στις δύσκολες συνθήκες που διαμορφώνουν σήμερα για το λαό μας και τους άλλους λαούς, η πανδημία του κορονοϊού, η ένταση της ταξικής επίθεσης σε όλα τα οικονομικά και κοινωνικά δικαιώματα του λαού και οι υπεριαλιστικοί ανταγωνισμοί στο Αιγαίο, την Νοτιοανατολική Μεσόγειο και άλλες περιοχές, τους οποίους διαχρονικά μας εμπλέκουν οι κυβερνήσεις της Νέας Δημοκρατίας, του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ, στο πλευρό των συμμάχων τους, ΗΠΑ, ΝΑΤΟ και Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τα συμφέροντα των αυτών μπαίνει μπροστά στον αγώνα και απευθύνει κάλεσμα συμμετοχής αυτών προς την εργατική τάξη, τους μικρούς αγρότες και επαγγελματίες, τη νέα γενιά, για την υπεράσπιση της υγείας και της ζωής τους, των εργασιακών και οικονομικών τους συμφερόντων, ενάντια στον υπηρεαλιστικό πόλεμο για τη σοσιαλιστική κομμουνιστική αλλαγή στη χώρα μας. Σύντροφε Τάκη, παρά τις δυσκολίες και τις αδειξότητες, παρέμεινες πιστός στο κόμμα σου και όρθιος ως το τέλος. Έκανες το χρέος σου και ως άνθρωπος και ως κομμουνιστής στο ακέραιο. Η συντροφή, το κόμμα σου, δεν θα σε ξεχάσουμε ποτέ. Η Κεντρική Επιτροπή εκφράζει τα θερμά της συλληπιτήρια στην οικογένειά σου, στα παιδιά σου Βασίλη και Μαρίνα, στα εγγόνια σου. Καλό σου ταξίδι, σύντροφε Τάκη.